Πάμε να κλείσουμε λίγο με Σίμι. Ξέρετε, είναι ένα νησί το οποίο έχει συνδεθεί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη, σωστά, Εύη? Σωστά. Και εκεί... Και χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν στο νησί για να προσκυνήσουν και βεβαίως ο κόσμος φαίνεται και από τα συγκεκριμένα βίντεο. Βλέπουμε όχι μόνο ντόπιοι, αλλά και ξένοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στην περιοχή, να πούμε. Και αυτές τις μέρες, αυτό το διήμερο, και παραμονή και ανήμερα και την ημέρα λοιπόν της εορτής, όλο το νησί γίνεται ένα. Πραγματικά γίνεται ένα. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα, τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά. Ένα νησί λοιπόν, το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον σημερινό εορτασμό και αυτό το διήμερο γίνεται στένα. Σήμερα εορτάζουν 9 μοναστήρια έχει η Σίμη που είναι αφιερωμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Βέβαια αυτό που σε χωρίζει, γιατί δέχεται κόσμο, δέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, είναι ο Πανορμήτης, επειδή είναι χτισμένος πάνω στον όρμο και έχει ονομαστεί από τον όρμο Πάνορμος Πανορμήτης. Πάνω από 20.000 είναι οι προσκυνητές που ήρθαν φέτος αυτή την εβδομάδα, αυτό το δεκαήμερο, για να προσκυνήσουν στον Πανορμήτη. Και όπως σας είπα και προηγούμενος, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο είναι οι προσκυνητές που έρχονται στη Χάρη. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, Δήμαρχε, τι περιλαμβάνεται κάθε χρόνο, τι έγινε και φέτος? Στο Πανορμήτη είχαμε το κολυμπητοκτάμα που έκανε ο Ταϊγανίδης. 24 μίλια κολύμπησε για να κάνει το τάμα του από τη Ρόδο στον Πανορμήτη. Παρουσία του Πύρου Δήμα και πολλών Ολυμπιονίκων και του Προέδρου, του συμπατριώτη σας, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αθλητισμού ΑΜΕΑ, όπου ήταν εκεί. Την επόμενη μέρα είχαμε αγώνα μπάσκετ με τους παλέμαχους, τους καλαθοσφαιριστές Ελλάδος με τον ΑΟΣ, με την ομάδα εδώ την τοπική. Χτες είχαμε τον Εσπερινό και ακολούθησε γεύμα για όλο τον κόσμο, αλλά γίνεται ένα πανηγύρι βέβαια εκεί και όχι μόνο εκεί, και στα υπόλοιπα 8 μοναστήρια που όλα μαγειρεύουν από την προπαραμονή για να φάει ο κόσμος και να περάσει καλά. Και σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή έχει γεύμα, γιατί είναι παραμονή του Αγίου Νεκταρίου, και γεύμα πάλι σήμερα και γεύμα αύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Σίμη σχεδόν κάθε μέρα είναι μία γιορτή, γιατί η Σίμη διαθέτει 200 μοναστήρια και το κάθε ένα από αυτά προσπαθεί να ευχαριστήσει όσο καλύτερα γίνεται το προσκυνητή. Ο Πανορμήτης λοιπόν σήμερα ξεχώρισε βέβαια, γιατί είχε πάρα πολλούς επισκέπτες. Πέρασε η πολεμική αεροπορία πάνω από τον Πανορμήτη, τίμησε την ημέρα, πέρασε πάνω από την Σίμη. Πλήθος πιστών, πολλά καράβια, την ώρα της λιτανίας που βγήκε η εικόνα. Η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, ήταν εκεί που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Νομίζω ότι φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, Δήμαρχε, ένα μικρό νησί Σίμη με πολύ μεγάλη καρδιά και με ισχυρούς και δυνατούς συμβολισμούς σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ και του χρόνου. Βέβαια, αναφερθήκατε και στα πολλά μοναστήρια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και σίγουρα θα πρέπει να πιάσουμε λίγο και αυτή την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού. Φαντάζομαι πόλος έλξης η περιοχή για πολλούς λόγους, πέρα από το κάλος τις ομορφιές που έχετε. Βέβαια, είναι και τα μοναστήρια, είναι και οι εκκλησίες σας. Σίγουρα έχει συνδυαστεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο, αλλά βέβαια ο Πανορμήτης είναι το μοναστήρι το οποίο ξεχωρίζει, παρόλο που υπάρχουν πολύ αξιόλογα μοναστήρια στιγμή, και είναι και ο Μιχαήλης, ο Ρουκουνιώτης, το οποίο είναι ένα κάστρο, ένα μουσείο όλο αυτό το μοναστήρι. Και οι Σιμιακοί, να ξέρετε ότι την ημέρα της γιορτής του Πανορμήτη, ναι, περισσότερο πάνε στα γύρω μοναστήρια από ότι στον Πανορμήτη. Το πιο συνηθισμένο όνομα εκεί στο νησί ποιο είναι? Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Μιχάλης. Γιάννης, Πανορμήτης, Κοτσιμίδης, Καϊλής, έχει διάφορα ονόματα στη Σίμη. Είναι η Αστραδενή, Κόμισα, Δούκισα. Μάλιστα. Όλα λοιπόν, αυτά τα ονόματα είναι από Σίμη. Δήμαρχε, και του χρόνου, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά.